δικηγόροι Έλληνες, αυτούς που πληρώσαμε, που πλήρωσε η ελληνική πλευρά 6 εκατομμύρια ευρώ για να διαπραγματευτούν το PSI, είπαν ότι ένα διαπραγματευτικό όπλο έχει η Ελλάδα. Ακριβώς. Το ελληνικό δίκαιο. Ακριβώς. Αν χαθεί και αυτό, μετά είμαι πλήρως εξαρτημένοι από τους δανειστές. Θα πάω από ένα διαπραγματικό δίκαιο, το οποίο διακόψαμε όμως. Μισό λεπτό. Γιατί όταν λέμε δανειζόμαστε με 3% επιτόκιο, ακούστε σας παρακαλώ πολύ, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ανοησίες. Να λέμε γενικά. Ανοησίες. Επιτρέψτε να πω. Ανοησία είναι το να παραδιδόμαστε αδιαπραγμάτευτοι στους δανειστές. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία. Θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί. Όχι, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρέπει να υπερασπιστώ το δίκαιο των δανειστών. Μπορείς να ακούσεις το επιχείρημά μου, επαναλαμβάνω. Εάν εντάξει, το ομόλογο... Αυτό είναι επιχείρημα. Αντρέα, αλλά εγώ δεν το ξέρω να το πω. Μην με διακόπτεις, παρακαλώ πολύ, γιατί με ενοχλεί να με διακόπτουν. Ναι, αλλά μιλες εσύ. Ελάτε, σας παρακαλώ, ελάτε. Λέω και πάλι, όταν το επιτόκιο είναι 3%, ένα επιτόκιο που με 3% δεν δανείζεται ούτε καν η Γαλλία. Δεν δανείζεται ούτε καν, μόνο η Γερμανία δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο. Προφανώς αυτό το δίκαιο έχει κάποια ενέχειρα. Κάποια εγγύηση. Η εγγύηση είναι η ευρωπαϊκή εγγύηση. Και εφόσον αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ομόλογο, ναι, θα διέπεται από το διεθνές δίκαιο που για όλη την Ευρώπη τώρα είναι το βρετανικό. Πάρα πολύ. Αφού υπερασπίζεσαι αυτή την άποψη, μπορείς να μας πεις γιατί ο κύριος Παπαδήμος διαβεβαίωσε τους Έλληνες ότι δεν θα δεχτεί το αγγλικό γιατί δίκαιο. Ξέρει τι σημαίνει, Ανδρέα μου, και συγγνώμη, γιατί στον ελληνικό γιατί λαό. Ξέρει τι σημαίνει. Και αποτελεί διασυρμό, αποτελεί ντροπή για ένα κυρίαρχο κράτος να εκδίδει ομόλογα, να εκδίδει τέτοιες πράξεις σε βρετανικό δίκαιο. Αυτό αποτελεί απεμπόληση δικαιωμάτων, μάλιστα, δένεται πιστάγωνα σε ένα δίκαιο που ξέρει πως σε κάθε περίπτωση θα είναι χαμένο το ελληνικό δημόσιο, δεν πρόκειται να διεκδικήσει στο διηνεκέσαι το παραμικρό. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή τι να είναι. Να διεκδικήσει τι, να μην πληρώσει. Ακόμη, να είναι πανταξής. Και... σου κόβουν το μισό. Σου χαρίζουν το μισό. Κύριε Κώστα, μέχρι την άνοιξη, κανένας δεν διανοούταν όταν λέγαμε πως δεν πρέπει να πληρωθεί αυτό το δημόσιο χρέος. Λέγατε πως αυτό είναι λογική μπαταχτσή. Μέχρι που ήρθαν οι Γερμανοί με τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου και αναγνώρισαν το δικαίωμα, κατανόησαν ότι δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το δημόσιο χρέος και συμφώνησαν να γίνει κούρεμα. Και λέγανε πάλι τότε. Κάτσε να δούμε αν θα γίνει. Κάτσε να δούμε αν θα γίνει. Αρνητική εξέλιξη θα είναι. Εσείς εννοείτε για παράδειγμα να διαπραγματευτεί αύριο, είπατε κάτι, να διαπραγματευτεί κάτι το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη σας, τι θα μπορούσε από εδώ και πέρα να διαπραγματευτεί το ελληνικό δημόσιο μετά το κούρεμα, ας πούμε, αν ήταν με το ελληνικό δίκαιο. Τι θα μπορούσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα να διεκδικήσουμε, γιατί αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δηλαδή, απεμπολούμε αυτά τα οποία απεμπολούμε και λέτε, απεμπολούμε αυτό το δικαίωμα να διεκδικήσουμε κάτι. Ακριβώς. Τι, ας πούμε. Κατά την άποψή μου, το PSI, αυτή η συμφωνία είναι μια επιζήμια, είναι μια επιβλαβή συμφωνία για το ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι καν αρκετό το κούρεμα. Και όποιος πιστεύει ότι πρέπει να την υπερασπιστούμε, να το δηλώσει και δημόσια. Μας λιτώνει από τη χρεοκοπία, κύριε Βατιώτη. Όχι. Γιατί, το ρωτάω αυτό γιατί και σήμερα είμαστε στα πρωτοσέλιδα ως υποψήφοι για χρεοκοπία. Γι' αυτό βέβαια. Αυτό που προβλέπει η συμφωνία είναι ότι το 2020 το δημόσιο χρέος θα φτάσει στο 120% του ΑΕΠ. Εκεί που ήταν το 2009. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, σε λίγα χρόνια πάλι θα ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση. Πάλι θα βγει ο κύριος Βενιζέλος να ζητάει αυτή τη στιγμή με τον πιστόλι στον πρόταφο. Χρόνια θα βγει ο κύριος Βενιζέλος. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος, θα λέει όμως ακριβώς τα ίδια πράγματα. Θα μας βάζει το πιστόλι στον πρόταφο να δεχθούμε αυτούς τους απεχθείς όρους με τους οποίους Γι' αυτό το λόγο το PSI δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη. Αν θα κλείσει το PSI, θα κλείσει με απεχθείς όρους. Δεν πρέπει να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Όρος θα είναι η μείωση των μισθών. Ακριβώς. Έρχονται δραματικές εξελίξεις στους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, στις κοινωνικές δαπάνες, στις εργασιακές σχέσεις. Και τότε να δω τον κύριο Σαμαρά, θα πει εγώ δεν το ψηφίζω για παράδειγμα. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι παύση πληρωμών. Το ελληνικό δημόσιο να ανακοινώσει παύση πληρωμών.